Και όταν στην εφηβεία άρχισε να αναπτύσσεται το σώμα μου και να αποκτώ καμήλες, ένιωθα πολύ άβολα. Ήταν και η δεκαετία του 70, που όπως και το 1920 ήταν της μόδας το αντρόγινος, τα κορίτσια χωρίς στήθος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ξαναρχίζω, πρόβαλε χθες στον χώρο του το ντοκιμαντέρ Boobs. Μέσα στα πλαίσια των μηνιαίων δραστηριοτήτων μας έχουμε και ένα αφιέρωμα λόγω της ημέρας, που είναι η Διεθνής ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Έχουμε την προβολή ενός ντοκιμαντέρ της Ανιές Κλάβου με τον τίτλο «Βυζιά», που αναφέρεται στο θέμα αυτό και το οποίο βέβαια είναι ένα από τα θέματα τα οποία πληγώνει πολλές γυναίκες στην Ελλάδα. Με την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού, οι διοργανωτές θέλησαν να υπενθυμίσουν σε όλες τις γυναίκες ότι πρέπει να εντάξουν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο στη ζωή τους, να αγαπήσουν και να φροντίσουν περισσότερο τον εαυτό τους και να αντικαταστήσουν το φόβο για την ασθένεια με επιλογές που προάγουν την υγεία. Αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος για τον καρκίνο του μαστού. Δικός μας σκοπός είναι να κάνουμε μια ενημέρωση στον κόσμο για την πρόληψη, να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες. Καλό είναι να κάνουμε αυτοψηλάφιση μόνες μας, σε καθημερινή βάση αν γίνεται, και αν δούμε κάτι που δεν μας αρέσει ή κάτι διαφορετικό πάνω στο σώμα μας, να πάμε απευθείας στο γιατρό. Καλό είναι να γίνεται μια κλινική εξέταση και απαραίτητα είναι μια φορά το χρόνο. Τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία. Μαστογραφία άνω των 40 ετών. Ή έναν υπέρηχο στήθους. Εγώ θέλω πάλι να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, να μάθουμε την πρόληψη, να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ό,τι και να μας συμβεί, να το προλαβαίνουμε, γιατί άμα το προλάβουμε θα είναι και η άσημο. Με πολύ αγάπη για όλες τις γυναίκες της Καλαμάτας, πρόληψη και πάλι πρόληψη.